Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 318 από το βιβλίο Σαμουήλ Β. Είναι κεφάλαιο ΙΘ και 9 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 318, ΙΘ κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Και το πάσο λαός, η σέριδα, κατά πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ, λέγοντες, ο βασιλεύς έσωσεν ημάς εκ χειρός των εχθρών ημών και αυτός ελευθέρωσεν ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Και τώρα έφυγεν εκ του τόπου εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Ο δε Αβεσσαλόμ, τον οποίον εχρήσαμε βασιλέα, πέθανε εν τη μάχη. Τώρα λοιπόν, γιατί δε λαλείτε να επιστρέψουμε το βασιλέα? Και απέστειλον ο βασιλεύς Δαβίδ προς τον Σαδόκ και προς τον Αβιάθαρ, τους ιερείς λέγον, λαλήσατε προς τους πρεσβυτέρους του Ιούδα λέγοντες, γιατί είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού? Διότι οι λόγοι παντός του Ισραήλ έφτασαν προς τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού. Σεις είστε αδελφοί μου, σεις σωστά μου και σάρξ μου. Γιατί λοιπόν είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα? Και προς τον Αμασά μάλιστα είπατε, δεν είσαι εσύ οστούν μου και σάρξ μου? Ούτω να κάνει ο Θεός σε μέ και ούτω να προσθέσει, εάν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε εμπροσθέν μου, αντί του Ιωάβου. Και έκλεινε την καρδία πάντων των ανδρών Ιούδα ως ενός ανθρώπου και απέστειλε προς το βασιλέα λέγοντες, επίστρεψον σύ και πάντες η δούλη σου. Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλεύς και ήλθε έως του Ιορδάνου και ο Ιούδας ήλθε εις Γάλγαλα για να υπάγει η συνάντηση του βασιλέως να διαβιβάσει τον βασιλέα δια του Ιορδάνου. Έσπευσε δε ο Σιμεΐ, ο ιός του Γυράου Βενιαμίτης εκ Βαουρίμ, και κατέβη μεταξύ των ανδρών Ιούδα η συνάντηση του βασιλέως Δαβίδ, και ήσαν μετ' αυτού 1000 άνδρες εκ του Βενιαμίν. Και Σιβά, ο δούλος του οίκου του Σαούλ, και οι 15 ιοί αυτού, και 20 δούλοι αυτού μετ' αυτού, και διεύσαν τον Ιορδάνη ενώπιον του βασιλέως. Έπειτα επέρασε η Λέμβος για να βιβάσει την οικογένεια του βασιλέως και να κάνει ό,τι ήθελε φανεί σε αυτόν αρεστών. Ο Σιμεΐ, ο ιός του Γυρά, έπεσε ενώπιον του βασιλέως ενώ διέβαινε τον Ιορδάνη και είπε προς τον βασιλέα, «Ας μη λογαριάσει ο Κύριος μου ανομίαν εις εμέ και μη ενθυμηθείς την ανομία την οποία έπραξε ο δούλος μου καθήν ημέραν εξήργετο ο Κύριος μου βασιλεύς εξ Ιερουσαλήμ, ώστε να βάλει τούτο βασιλεύς εν την καρδία αυτού, διότι ο δούλος σου εγνώρισε ότι εγώ ήμαρτον, και ειδού εγώ ήλθον σήμερα πρώτερος παντός του οίκου Ιωσήφ, δια να καταβώ η συνάντηση του Κυρίου μου του βασιλέως». Και απεκρίθη ο Αβυσσέο, ο ιός Ιουρίας, λέγον, «Δεν πρέπει ο Σιμεΐ να θανατωθεί δια τούτο, διότι κατηράστη των κεχρισμένων του Κυρίου?» Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών η ή της Ιερουίας, ώστε γίνεστε σήμερον επίβουλοι σε με? Πρέπει την ημέραν ταύτη να θανατωθεί άνθρωπος εν Ισραήλ? Διότι δεν γνωρίζω εγώ ότι σήμερον είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ?» Και είπε ο βασιλεύς προς το Σιμεΐ, «Δεν θέλεις αποθάνει, και όμως προς αυτόν ο βασιλεύς». Και ο Μεμφιβοστέ, ο ιός του Σαούλ, κατέβη συνάντηση του βασιλέως, και ούτε του πόδα αυτού είχε νύψει, ούτε τον πόγον αυτού ευπρεπίσει, ούτε τα ημάτια αυτού είχε πλύνει, αφής ημέρας ο βασιλεύς ανεχώρησεν μέχρι της ημέρας καθήν επέστρεψεν εν ειρήνη. Και ότε ήλθεν εις Ιερουσαλήμ προς συνάντηση του βασιλέως, ο βασιλεύς είπε προς αυτόν, «Διατί δεν ήλθες μετ' εμού, Μεμφιβοστέ?» Ο δε απεκρίθη, «Κύριε μου βασιλεύς, ο δούλος μου με υπάτησε. Διότι ο δούλος σου είπε, θέλω στρώσει δι' εμ' αυτών των όνων και θέλω αναβεί επ' αυτών και υπάγει προς τον βασιλέα, διότι ο δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε τον δούλον σου προς τον Κύριό μου τον βασιλέα. Πλην ο Κύριός μου βασιλεύς είναι ως άγγελος Θεού, κάμε λοιπόν το αρεστόν στους οφθαλμούς σου, διότι πας ο οίκος του πατρός μου δεν είναι το παράξιος θανάτου ενώπιον του Κυρίου μου του βασιλέως. Εσύ όμως κατέταξε στον δούλο σου μεταξύ εκείνων ήτινες έτρωγον επί της τραπέζης σου. Και τι δίκαιον έχω εγώ πλέον και διατί να παραπονώμαι έτη προς τον βασιλέα?» Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Διατί λαλείς έτη περί των πραγμάτων σου? Εγώ είπα σύ και ο Σιβά διαμερίστητε τους αγρούς». Και είπε ο Μεμφιβοστέ προς τον βασιλέα, «Και τα πάντα ας λάβει αφού ο Κυριός μου βασιλεύς επέστρεψε εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη».
Και ο Βαρζελαή ο Γαλααδίτης κατέβη από Ρογελίμ και διέβη τον Ιορδάνη μετά του βασιλέως, για να συμπροπέψει αυτόν ως πέραν του Ιορδάνου. Ήτο δε ο Βαρζελαή άνθρωπος γέρον σφόδρα 80 ετών ηλικίας και διέτρεφε τον βασιλέα ότι εκάθτω εν Μαχαναΐμ, διότι το άνθρωπος μέγας σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Βαρζελαή, διάβαση με τεμού και θέλω σε τρέφει με τεμού Ιερουσαλήμ. Ο δε Βαρζελαή είπε προς τον βασιλέα, πόσα είναι η μέρε των ετών της ζωής μου, ώστε να αναβώ μετά του βασιλέως εις Ιερουσαλήμ. Είμαι σήμερα 80 ετών ηλικίας. Δέομαι να κάνω διάκριση, δύναμαι να κάνω διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Δύναται ο δούλος να αισθανθεί τι τρώγω ή τι πίνω. Δύναμαι να ακούσω πλέον την φωνή των αδόντων ή των αδωσών. Γιατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι έτη και φορτίον εις τον Κύριό μου τον βασιλέα. Ο δούλος θέλει διαβεί τον Ιορδάνη μετά του βασιλέως μέχρι ο λίγου διαστήματος. Και γιατί ο βασιλεύς θέλει κάνει σε με την ανταπόδοση ταύτην. Ας επιστρέψει ο δούλος σου παρακαλώ για να αποθάνω εν την πόλη μου και να ενταφιαστώ πλησίον του τάφου του πατρός μου και της μητρός μου. Πλην ιδού ο δούλος σου χυμάμ ας διαβεί μετά του Κυρίου μου του βασιλέως και κάμε εις αυτόν ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Και είπε ο βασιλεύς, μετεμού θέλει διαβεί ο χυμάμ και εγώ θέλω κάμει σε αυτόν ότι φαίνεται αρεστόν στους οφθαλμούς σου και εισέ θέλω κάμει πάνω την ζητήσει παρέ μου. Και διέβη πας ο λαός τον Ιορδάνη και ότε διέβη ο βασιλεύς, κατεφίλησε ο βασιλεύς τον Βαρζελαή και ευλόγησε αυτόν, ο δε επέστρεψε εις τον οίκον αυτού, τότε διέβη ο βασιλεύς εις Γάλγαλα και ο χυμάμ διέβη μετ' αυτού και πας ο λαός του Ιούδα και έτη το ίμιση του λαού Ισραήλ διεβίβασεν το βασιλέα. Αμήν. Η αποκατάσταση είναι πλήρης πλέον. Ο Θεός αφού επέτρεψε να πειραστεί για να δοκιμαστεί η πίστη του Δαβίδ, επέτρεψε και να δοκιμαστεί ο Δαβίδ για να αποδειχθεί ότι θα μείνει στερεός και μετακίνητος στο θέλημα του Θεού, όποιο και αν είναι αυτό. Βλέποντας λοιπόν τον Δαβίδ πραγματικά να στέκεται έτσι όπως ο Θεός τον ήθελε, στο θέλημα του Θεού, γιατί αυτό το συνηθίζει ο Θεός. Πριν από οποιαδήποτε έκβαση ευλογίας έχει σχεδιάσει ο Θεός να φέρει στη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να περάσει απαραίτητος από μια μεγάλη δοκιμασία. Θυμηθείτε τον Αβραάμ, ο Θεός είχε αποφασίσει να δώσει διά του Αβραάμ, μέσω του Αβραάμ, μια μοναδική επαγγελία, υπόσχεση ευλογίας σ' όλο το ανθρώπινο γένος που θα πιστέψουν στο Λόγο του Θεού. Μέσα από αυτόν θα έδινε και έδωσε ο Θεός τη μοναδική ευλογία λέγοντας «Ευλογών θέλω σε ευλογήσει εσένα το σπέρμα σου και θα σε καταστήσω σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο γύρω στη θάλασσα. Πύλες άδου δεν θα ισχύσουν εναντίον σου». Αλλά η αιτία, επειδή υπήκουσας εις τη φωνή μου, επειδή υπήκουσας στην εντολή μου. Και η εντολή του Κυρίου ήταν τραγική, έτσι. Έδωσε εντολή στον Αβραάμ, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, το μονογενής τον οποίον αγαπάς, στο όρος που εγώ θα σε οδηγήσω να το κάνεις τούτο. Ανθρωπίνος είναι αδύνατον να συμβεί αυτό και έτσι ακριβώς όπως συνέβη, άμεσα. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, αλλά και ο χρόνος και ο τρόπος. Ο χρόνος είναι άμεσα, ο τρόπος είναι μόλιμα στην καρδιά. Γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι αγαπάμε το Θεό. Ο Αβραάμ μοναδικός λοιπόν, χωρίς να διστάσει καθόλου, χωρίς να καθυστερήσει καθόλου, πήρε το γιο του και ξεκίνησε να ανεβαίνει
στο όρος Μοριά για να τον θυσιάσει. Αλλά αυτό αποτελούσε και καρπό έργο της πίστεώς του, γιατί συλλογίστηκε αμέσως μόλις άκουσε τη φωνή του Κυρίου και τη διαταγή και την εντολή του Κυρίου να θυσιάσει το γιο του, ότι αυτός που μου υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί μου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη είναι πιστός. Είναι πιστός ο υποσχεθής, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Για να μου λέει λοιπόν να το θυσιάσω, έχει κάτι στο μυαλό του που δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από το να τον αναστήσει εκ νεκρών. Και έτσι με πίστη ότι αυτός θα τον θυσίαζε και ο Πατέρας Θεός θα τον ανέστηνε, ξεκίνησε για να κάνει το έργο του. Και ήτανε άκρος επιτυχημένη και η υπακοή του και ως προς τον τρόπο της πίστεως και ως προς το χρόνο της αμεσότητος, ώστε όταν έφτασε εκεί την τρίτη μέρα, ήδη ο Θεός είχε εχμαλωτήσει ένα κριάρι στον τόπο που οδήγησε τον Αβραάμ, ώστε όταν θα σήκωνε και όπως πράγματι έγινε το χέρι του με το μαχαίρι να σφάξει το γιο του, η φωνή του Θεού ακούστηκε, μη το κάνεις αυτό, να το κριάρι που θα θυσιάσεις. Η υπακοή λοιπόν έχει δύναμη όταν γίνεται διαπίστεως και άμεσα. Και αυτό το χαρακτηριστικό ψάχνει να το βρει ο Θεός ανάμεσα σε ανθρώπους. Δεν μπορούσε να είναι άλλος ο νομιζόμενος πατέρας του Ιησού του Ναζωραίου από τον Ιωσήφ, γιατί μόνο αυτός ίσως είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμπιστευότανε απόλυτα το Λόγο του Θεού και εκτελούσε αυτόν πρώτον διαπίστεως και δεύτερον άμεσα. Είναι από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό. Γιατί από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αυτός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά να εξητάει ή να ακούει το Λόγο του Θεού και άμεσα να πιστεύει και άμεσα να εκτελεί, είναι ο άνθρωπος ο αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, πράγμα το οποίο ήταν και ο Δαβίδ, για τον οποίον άλλωστε ο Θεός έκραξε με ενθουσιασμό, θα τολμούσα νοήτως να πω, λέγοντας «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, γιατί επειδή είναι κατά την καρδία μου, θα πράττει πάντα τα θελήματά μου». Η δοκιμασία που πέρασε ο Δαβίδ ήταν τρομερή. Ο γιος του, τον οποίο αγαπούσε και πολύ, επαναστάτησε, τον εξόρισε και εξεζήτησε ο γιος του με όλη του την καρδιά να τον θανατώσει. Ο Θεός όμως τον ελευθέρωσε, ο Αβεσσαλόμ θανατώθηκε και ο Δαβίδ τώρα πλέον επιστρέφει, όχι αυτός, ο Θεός τον επιστρέφει και θριαμβευτεί απάνω στον πόλεμο που είχε με τον Αβεσσαλόμ, αλλά και ένδοξο. Όλοι όσοι υποστήριξαν λανθασμένα τον Αβεσσαλόμ βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Τώρα τι θα κάνουμε? Και είναι βέβαιον όποιος παίρνει απόφαση έξω από το θέλημα του Θεού, χωρίς προσευχή, χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς εξήτηση, όποια απόφαση και να πάρει, βέβαιον είναι ότι θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Γιατί η κρίση του και η απόφαση του εκ των πραγμάτων προέρχεται όχι από την οδηγία του Θεού ή από το φόβο του Θεού, αλλά προέρχεται από την αρέσκειά του, γιατί έτσι το αρέσει, ή από την επιθυμία της καρδιάς του, γιατί έτσι θέλει, ή από τη σκέψη και τη λογική του, γιατί έτσι υπολόγισε ότι είναι καλό.
Αλλά όμως έχουμε πει πολλές φορές ότι οι βουλές του Θεού δεν είναι ίδιες με τις βουλές του ανθρώπου. Και αντίστροφα, οι βουλές του ανθρώπου είναι ίδιες με τις βουλές του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, βλέπει ίσως το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν βλέπει ούτε την καρδιά των ανθρώπων, ούτε τα μέλλοντα να συμβώσει, εκτός κι αν του τα αποκαλύψει ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Θεός ευνόησε το Δαβίδ και όσοι ήσαν μαζί με τον Αβεσσαλόμ βρέθηκαν σε τέλειο αδιέξοδο. Τώρα τι θα κάνουμε? Ο Αβεσσαλόμ απέθανε που τον βάλαμε βασιλιά. Ο Δαβίδ που τον απορρίψαμε ήταν αυτός που μέχρι τώρα μας έσωζε και τώρα είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει σαν βασιλιάς. Και άρχισαν τώρα να παίρνουν θέση άλλοι μεταμέλειας και άλλοι μετάνοιας. Μεταμέλεια σημαίνει που όπου έκανα λάθος θα το διορθώσω, που δεν είναι κάτι το ευάρεστο εις το Θεό. Μετάνοια όμως που είναι ευάρεστη εις το Θεό είναι: σε σένα αμάρτησα Κύριε, το κακόν και το πονηρό ενώπιόν σου έπραξα, συγχώρεσέ με, μετανοώ και παρετούμε. Υπάρχει λοιπόν μεταμελούμε και παρετούμε, που εκεί δεν συμμετέχει ο Θεός στην αποκατάσταση, αλλά μόνος του πάλι ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκατασταθεί με αποτυχία. Αλλά η μετάνοια είναι αυτή που έχει απόλυτη επιτυχία, γιατί στην αποκατάσταση συμμετέχει κυρίως ο Θεός. Εφόσον ο άνθρωπος βεβαίως μετανοεί εξ όλης της καρδίας του και παρετείται από αυτό το οποίο έκαμε. Και έτσι λοιπόν ο λαός Ισραήλ, οι 10 φυλές του Ισραήλ άρχισαν να συζητάνε τι θα κάνουν. Και βρισκόμενοι σε απόλυτο αδιέξοδο πήραν μια ωραία απόφαση, μοναδική απόφαση: γιατί βραδύνουμε να επιστρέψουμε το βασιλέα Δαβίδ? Και είναι κάτι που πρέπει να το αποφεύγουμε, να βραδύνουμε να εξητήσουμε τον Κύριο. Να το σκεφτόμαστε, να καθυστερούμε. Καθυστέρηση δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι συνέπειες θα έχει. Αντιθέτως, η επίσπευση στην εξήτηση του Θεού, της αγάπης του Θεού, της χάρης του Χριστού και της κοινωνίας και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου έχει αποτελέσματα πάντοτε άριστα. Δηλαδή τα καλύτερα δυνατά. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα σκεφτόμαστε. Την εξήτηση του Θεού δεν πρέπει να τη σκεφτόμαστε ποτέ. Αντιθέτως πρέπει να σπέβδουμε να εξητούμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λοιπόν βραδύνεται, διστάζεται να επιστρέψουμε του βασιλιά? Και έμειναν σε αυτή την ερώτηση. Καθυστέρησαν. Γι' αυτό και στο τέλος θα δυσανασχετήσουν. Γιατί μας κλέψατε, λένε στη φυλή του Ιούδα, στο 41 εδάφιο που δεν διάβασα, γιατί μας κλέψατε το βασιλιά? Γιατί καθυστερήσατε. Η βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Πρέπει να είμαστε βραδείς εις το να λαλούμε, ταχύς εις το να ακούμε. Πάντοτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην βιαζόμαστε, εκτός από το να εξητούμε τον Κύριο. Η βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Ο Δαβίδ λοιπόν έστειλε στον Σαδόκ και στον Αβιάθαρ
που ήταν ιερείς του Ιούδα, εκ της φυλής που προήρχεται και ο Δαβίδ, λέγοντας, πέστε σε όλους τους άρχοντες, γιατί εσείς είσαστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε το βασιλιά εις τον οίκον. Σείς είσαστε αδελφοί μου, σάρξ μου. Από τη φυλή Ιούδα ήταν, όπως είπαμε, και ο Δαβίδ. Γιατί έδειξε ο Δαβίδ αυτή την προτίμηση στον Ιούδα και όχι στον Ισραήλ? Δεν είναι προσωποληψία αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Πάντοτε ο Λόγος του Θεού μιλάει για μία προτίμηση στους οικείους της πίστεως. Βεβαίως ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως εμάς ο Θεός έχει δώσει εντολή να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Αλλά ειδικά για τα αδέλφια μας έχει δώσει μία εντολή καινούρια, μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια εντολή. Να αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός ο αληθινός, ο άνθρωπος Χριστός ο Ιησούς Μεσσίτης, σε αγάπησε. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοια εντολή, ούτε ανάμεσα σε πιστούς ανθρώπους, ούτε μέσα στη Γραφή, στο Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και στη σκέψη των ανθρώπων. Να αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Θεός μας αγάπησε, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αυτή είναι η αγάπη των οικείων της πίστεως, που ξεπερνάει κάθε όριο. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η εντολή είναι ανεφάρμοστη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ θα αγαπάω όλους τους αδελφούς μου όπως ο Χριστός με αγάπησε, ή και μερικούς ή και έναν. Αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον στο Λόγο του Θεού είναι ότι πάντοτε ο Θεός δίνει διεξόδους σε αυτό που στη λογική του ανθρώπου φαίνεται αδιέξοδο. Καθώς είναι γεγραμμένο, τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Όπως δίκαιος δεν υπάρχει ουδέης, και εις πολλά μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, όλοι μας φταίμε, έρχεται όμως ο Θεός και λέει, δίκαιος δεν είσαι, ούτε μπορείς να γίνεις, αλλά μπορείς να κάνεις κάτι που αν το κάνεις εγώ θα σε λογαριάζω σαν δίκαιο, να πιστέψεις σε αυτόν τον οποίον έστειλα, τον Ιησού Χριστό. Να πιστέψεις το Λόγο Του. Και η πίστη σε αυτή θα λογιστεί σε σένα δικαιοσύνη και θα μου δώσεις την ευκαιρία εμένα του Πατέρα Θεού να σου δώσω εξουσία να γίνεις τέκνο Θεού. Δηλαδή να σε αναγεννήσω και να σε κάνω παιδί μου. Δια της πίστεώς σου στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος όχι μόνο λογίζεται δίκαιος στα μάτια του Θεού, αλλά και μετατρέπεται από πλάσμα Θεού σε παιδί Θεού. Όχι εξιδίας πρωτοβουλίας δυνάμεως ή ισχύως, αλλά κατά χάριν δια της πίστεώς του. Όπως λοιπόν λογιζόμεθα δίκαιοι στα μάτια του Θεού επειδή δεχθήκαμε τον Χριστό και μας δίδεται εξουσία να γίνουμε και να είμεθα τέκνα Θεού, τέκνα Θεού, κληρονόμοι δηλαδή Θεού, κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Και τι κληρονόμοι? Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, όμοιοι με Αυτόν. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο Θεός μας δίνει και τη δυνατότητα να θεωρηθούμε και εκτελεστές του Λόγου σε εντολές που είναι αδύνατο να πραγματοποιήσουμε. Μόνο και μόνο στην προσπάθειά μας, εγκύπτοντας το Λόγο του Θεού και επιμένοντας τη μελέτη του Ευαγγελίου,
να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού και να εκτελούμε έργο που μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Και ο Θεός, εφόσον βλέπει ότι εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε, γνωρίζοντας την αδυναμία την ανθρώπινη, που σημαίνει πολύ λίγα πράγματα μπορούμε, εφόσον όμως αυτά που μπορούμε τη συγκεκριμένη στιγμή τα κάνουμε, τότε ο Θεός μας λογαριάζει σαν εκτελεστές του Λόγου Του, του νόμου ακόμη, τον οποίο κανένας δεν μπόρεσε να εκτελέσει και να σωθεί δι' αυτού. Όπως κατά χάριν σωζόμεθα, έτσι και κατά χάριν λογιζόμεθα, δια της πίστεως και της πρόθεσης να κάνουμε τουλάχιστον αυτό και όλα όσα μπορούμε, λογιζόμεθα σαν εκτελεστές του Λόγου και του νόμου του Θεού ακόμη. Του Λόγου του Θεού βέβαια που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έτσι λοιπόν, στους οικείους της πίστεως απευθύνεται πρώτος και ο Δαβίδ και τους λέει, εγώ είμαι από σας, εσείς είστε με μένα, πώς δεν με προσκαλέσατε αμέσως και ακούω να μιλάει ο λαός Ισραήλ διστάζοντας, αλλά να το σκέφτεται και εσείς δεν το σκέφτεστε καθόλου. Και είναι παράξενο, άνθρωποι μέσα από τον κόσμο να σκέπτονται καλύτερα από ότι σκέπτονται σε μερικές φορές και σε ειδικές περιπτώσεις τα παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι, και το λέει ο Χριστός ως εξής, οι άνθρωποι του κόσμου έχουν πιο μεγάλη σοφία από ότι οι ιοί της βασιλείας. Επειδή όμως ισχύει αυτό, και ισχύει αυτό στα παιδιά του Θεού γιατί συνηθίζουμε τα λόγια του Θεού, την ευλογία του Θεού, την παρουσία του Θεού, ο Θεός με το Λόγο Του διεγείρει την ειλικρινή μας διάνοια εις το να επιστρέψουμε και να εξητήσουμε, πράγμα το οποίο έγινε και στο λαό του Ιούδα, οι οποίοι όλοι μαζί μετά την πρόσκληση του βασιλιά Δαβίδ τον προσκάλεσαν ως ένας άνθρωπος και του είπαν, έλα γύρνα και είσαι ο βασιλιάς μου, βασιλιάς μας. Οι μεν λοιπόν σκέφτονταν διστάζοντας και καθυστέρησαν, οι δε που δεν ήθελαν άμεσα υπάκουσαν. Μοιάζει με την παραβολή που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, ότι ένας πατέρας είχε δύο παιδιά, λέει στον έναν, πήγαινε να εργαστεί στο χωράφι μου, και αυτός λέει, θα πάω, αλλά δεν πήγε, δίστασε. Και λέει στον άλλον, πήγαινε να εργαστεί στο χωράφι μου, και λέει, δεν θα πάω, αλλά ύστερα το σκέφτηκε, μετανόησε και πήγε. Και η ερώτησή του είναι, ποιος έκανε το θέλημα του Θεού? Πέραν από οποιασδήποτε σκέψεις, το θέλημα του Θεού το έκανε ο εκτελεστής. Ο εκτελεστής του λόγου, του έργου. Αυτός είναι που ευαρεστεί το Θεό και σε αυτόν ευαρεστείται ο Θεός. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, που προσεύχεται, που λέει Κύριε, που δοξάζει, που διαβάζει, που μελετάει, που δεν θα εισέλθει. Δεν είναι το Κύριο χαρακτηριστικό να πλησιάζεις το Θεό και να μείνεις εκεί. Το Κύριο χαρακτηριστικό είναι πλησιάζεις το Θεό για να σε πλησιάσει και να σου πει τι να κάνεις ώστε να το εκτελέσεις. Δεν εισέλθει λοιπόν αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που κάμνει το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και ο Ιάκωβος επιμένει, ας μην νομίζει κάθε ένας που διστάζει ότι θα λάβει τι παρακυρίου. Δισταγμός δεν είναι χαρακτηριστικό του ευλογημένου ανθρώπου.
Γιατί αυτός μοιάζει σαν τα κύματα που πάνε μπροστά, πάνε πίσω, αλλά ποτέ δεν προχωράνε. Όσο και αγριεμένα να είναι. Γιατί άνθρωπος δείγνωμος, να πάω να μην πάω, να κάτσω να μην κάτσω, είναι ακατάστατος σε όλο το δρόμο του, σε κάθε δρόμο του. Αλλά ο άνθρωπος που προσεύχεται και προχωράει, είναι αυτός που εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών και είναι και ο ευλογημένος, ο αξιόπιστος. Γιατί ναι μεν το ζητούμενο από τον άνθρωπο του Θεού είναι να εισέλθουμε και μάλιστα πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά το ίδιο ζητούμενο είναι να πράττουμε το θέλημά του με τον τρόπο που ο Θεός θέλει, διαπίστεως και άμεσα. Ο δισταγμός φέρνει καθυστέρηση και ίσως και απομάκρυση της επέμβασης του Θεού. Ο Ιούδας λοιπόν άμεσα τον κάλεσε και τον δέχθηκε ως εις άνθρωπος. Και όταν υπάρχει ομοφωνία, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ένας πνευματικός νόμος, απαράβατος, ότι στην ομοφωνία εξάπαντος υπάρχει ευόδοσης. Όταν υπάρχει ομοφωνία πρώτα μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο, δηλαδή η φωνή η σάρκα, της σάρκας, η φωνή της καρδιάς και η φωνή του πνεύματός μας να συμφωνούνε με το θέλημα του Θεού, ό,τι και να αποφασίζουμε θα ευωδώνεται. Όταν υπάρχει ομοφωνία σε μια οικογένεια, ο άντρας και η γυναίκα να έχουν ίδια γνώμη, αλλά το Λόγο του Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, εξάπαντος θα ευωδώνεται. Το ίδιο ισχύει και σε μια τοπική εκκλησία, σε ένα πρεσβυτέριο, στο σύνολο της εκκλησίας. Αν φρονούμε το αυτό, έχοντες την αυτή γνώμη, κατά πάντα θα ευωδούμεθα. Ο άνθρωπος που διαχωρίζει τη θέση του από την ομοφωνία, χάνει το δρόμο του. Χάνει τη σοφία του. Χάνει τη φανέρωση του Θεού. Χάνει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τελικά μένει μόνος του. Ο Θεός να μας φυλάει να περπατάμε μέσα στην ομοφωνία που είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά και αν ακόμη η ομοφωνία έχει κάποια λάθη, εφόσον υπάρχει ειλικρίνεια στην καρδιά του ανθρώπου και φόβος Θεού, και με λάθη να έχει, πάλι θα τον ευωδώνει ο Θεός. Μόνο που θα έρθει ο Θεός με την αγάπη του να τον διορθώσει και να τον στρέψει προς τα εκεί που πρέπει. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας δέχτηκε χωρίς δισταγμό, ομόφωνα με την πρόσκληση του Δαβίδ, τον Δαβίδ σαν βασιλιά, και όλος ο Ιούδας πήγε στον Ιορδάνη να τον προσκαλέσει, να τον παραλάβει και να τον φέρει στην Ιερουσαλήμ. Τώρα θα δούμε τη θέση των ανθρώπων που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν πάρει καταρχάς θέση αντίθετη με το θέλημα του Θεού και εις βάρος και εναντίον του Δαβίδ. Πρώτος ήταν ο Σιμεΐ, τον θυμάστε, ήταν ένας Βενιαμίτης, ο οποίος όταν αποχωρούσε ο Δαβίδ, τον κατηράτο, τον ρίχνε χώμα και λάσπη, τον ονίδιζε, τον εξουθένωνε, τον έβριζε, λέγοντάς το ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι γεμάτος από τα αίματα και αδίκησες το Σαούλ και την οικογένειά του και τώρα ο Θεός επιστρέφει τις αδικίες σου επάνω σου, τις αδικίες που έκανες επάνω σου. Τότε πάλι ο Αβισέ, ο στρατηγός του, ο αδερφός του Ιωάβ και ο Ιωάβ είχαν ζητήσει από τον Δαβίδ να τον θανατώσουν και ο Δαβίδ είπε το ωραίο αυτό μάθημα, ότι αυτός που με βρίζει δεν με βρίζει μόνος του, αυτός που με καταράται και με ονειδίζει δεν με καταράται και δεν με ονειδίζει μόνος του, ο Θεός τον έβαλε. Αυτό είναι αποκάλυψη, αδερφοί. Ο Θεός τον έβαλε να με ονειδίζει, να με καταράτε, να με ταπεινώνει για να δει εγώ πώς θα σταθώ μπροστά στο Θεό, όχι μπροστά στο Σιμεΐ.
θα θυμώσω, θα γριέψω, θα τον τιμωρήσω, ή θα ταπεινωθώ και θα πω ο Θεός που τον έβαλε, ο Θεός μπορεί να τον ταπεινώσει και να υψώσει εμένα αν ταπεινωθώ. Δηλαδή, ο ταπεινώνων τον εαυτό του υψώνεται. Αυτός που προσπαθεί να υψώσει τον εαυτό του, να δικαιώσει τον εαυτό του, να εξητήσει και να διεκδικήσει για τον εαυτό του, ακόμη και να κάνει κρίση εναντίον άλλων ανθρώπων έχοντας δίκιο, δεν είναι αυτός που ευαρεστεί το Θεό. Δεν ευαρεστεί το Θεό αυτός που εργάζεται με τη δικαιοσύνη του η ανθρώπινη. Γιατί η δικαιοσύνη του η ανθρώπινη είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Αλλά δικαιώνεται από το Θεό και ευλογείται από το Θεό αυτός που μπορεί, σκύβει το κεφάλι, ταπεινώνεται και σκέφτεται ότι ο Θεός θα μπορούσε να τον εμποδίσει και να με κατηγορεί και να με ονειδίζει και να με καταράται. Δεν το κάνει όμως, αντιθέτως, τον στέλνει. Και αν εγώ ταπεινωθώ, καθώς αυτός υψώνεται, κατηγορώντας με, ονειδίζοντας με και καταρώμενος με, αν εγώ ταπεινωθώ, τότε ο Θεός εμένα θα υψώσει και αυτόν θα τον ταπεινώσει, πράγμα το οποίο έγινε. Μη θυμώνουμε λοιπόν όταν κάποιος μας κατηγορεί, κάποιος μας ονειδίζει, ακόμη και μας καταράτε. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να προσεύχεστε για αυτούς και να τους ευλογείτε για αυτούς που σας καταρώνται και σας μισούνε, και να αγαθοποιείτε αυτούς που σας κακοποιούνε. Γιατί κάνοντας έτσι, εργαζόμενοι έτσι το θέλημα του Θεού, χρεωστάει ο Θεός χάρη σε εσάς, επειδή πήρατε τη θέση της ταπείνωσης. Και μάλιστα θα τολμούσα να πω της υπερτάτης ταπείνωσης. Γιατί το να θυσιαστεί κάποιος για τον άνθρωπο που αγαπάει είναι σωστό. Αλλά να ταπεινώνεται κάποιος για τον άνθρωπο που το μισεί, εδώ είναι χάρις Θεού. Η υπέρτατη ταπείνωσης. Το να ταπεινωθώ σε έναν αδελφό μου που με αγαπάει πολύ, θα τολμούσα να πω είναι εύκολο. Αν ταπεινωθώ σε αυτόν που με ονειδίζει και με κατηγορεί και με καταράτε, είναι χάρις Θεού. Χρωστάει χάρη ο Θεός στον άνθρωπο που παίρνει αυτή τη θέση. Και να λοιπόν ο πρώτος ο οποίος ήρθε ταπεινωμένος, πλήρως από φόβο, δεν ξέρω από φόβο Θεού, αλλά από φόβο ανθρώπου σίγουρα. Έρχεται βασιλιάς, χάθηκα. Και παίρνει μαζί και τους άντρες του και λέει, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, έκανα λάθος, μη το λογαριάσεις. Ούτε δικαιολογία δεν είχε. Τη δυνατότητα να εξτοπίσει μορφή δικαιολογίας δεν είχε. Και να πάλι ο Αβυσέ, ο άνθρωπος της σάρκας, της εκδίκησης, να πάω να τον σκοτώσω. Αλλά τώρα δεν λέει, άσε με να πάω να τον σκοτώσω, ρωτάει. Λέει, μ' αφήνει να πάω να τον σκοτώσω. Γιατί δεν ξέρει τι, ποιον έχει να κάνει. Σου λέει, τι θα μου πει πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του Θεού, λέμε εμείς όμως. Και ο Δαβίδ του λέει τα ίδια λόγια. Τι μεταξύ εμού και σου, ο Θεός με έκανε βασιλιά, είναι μέρα χαράς και ευλογίας. Εμείς θα σκοτώσουμε ανθρώπους? Και ορκίζεται στο Σιμεΐ ότι δεν θα σε πειράξω ποτέ. Τώρα όχι μόνο ταπεινώνεται ο Δαβίδ υπέρτατη ταπείνωσης όταν τον κατηγορούσε και τον κατηράτω, ταπεινώνεται ο Δαβίδ και όταν του ζητάει συγγνώμη και ταπεινώνεται μπροστά του. Αδελφοί, είναι μεγάλο μυστικό να προλαβαίνεις να ταπεινώνεσαι, είτε σε αυτόν που υψώνεται είτε σε αυτόν που ταπεινώνεται, να προλαβαίνεις να ταπεινώνεσαι περισσότερο. Δεν θα σε ωφελήσει να εκπληρώσεις τη δική σου τη δικαιοσύνη. Προσωρινά μπορεί να σου δώσει μια απόλαυση εκδίκησης.
αλλά δεν θα σε ωφελήσει στη σχέση σου με το Θεό και στη συνέχεια της ζωής σου. Ο ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός που πάντοτε βρίσκει χάρη από το Θεό, που ξέρει πρώτος να ταπεινώνεται. Και δεν ισχύει αυτό. Αν ταπεινωθώ θα γίνει κακό στον άλλον, γιατί δεν θα το καταλάβει και τίποτα. Αυτά είναι ανθρώπινες λογικές και συγχωρέστε με την έκφραση, ενώπιον του Θεού ανοησίες. Θα ταπεινωθείς ό,τι και να κάνει ο άλλος, όπως και να σκεφτεί ο άλλος. Εσύ δεν θα σκεφτείς πως θα σκεφτεί ο άλλος, εσύ θα σκεφτείς πως θα σκεφτεί ο Θεός. Στους ταπεινούς, αλλά όχι στη σκέψη, στα έργα ο Θεός δίνει χάρη. Είναι μεγάλο πράγμα να απολαμβάνουμε στη ζωή μας τη χάρη του Θεού, γιατί μπορούμε και ταπεινώνουμε την καρδιά μας. Μπορούμε και ταπεινώνουμε τη σάρκα μας. Μπορούμε και ταπεινώνουμε το πνεύμα μας. Και να ζητάμε βοήθεια από το Θεό να μας δίνει αυτή τη δύναμη. Να μην αφήνουμε τη σκέψη μας, τη λογική μας, την επιθυμία μας, την αρέσκειά μας να μας οδηγεί σε άλλες πορείες που εντάξει δεν θα σου βγουν σε κακό, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει ευλογία του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Να το κηρύττεις είναι εύκολο. Να το εκτελείς δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά σας βεβαιώνω ότι όσες φορές το έχω καταφέρει να το εκτελέσω, έχω βρει τη χάρη του Θεού στη ζωή μου πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Όποιος προλάβει να ταπεινωθεί πρώτος, αυτός θα απολαύσει τη χάρη του Θεού ένδοξα. Ένδοξα. Και ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ των αδελφών. Ιδιαίτερα. Γιατί όταν είναι ένας άπιστος άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει το Θεό, δεν έχει αναγεννηθεί, τον δικαιολογείς. Λες δεν ξέρει, δεν μπορεί, εντάξει, είναι άνθρωπος του κόσμου. Αλλά όταν έρθει σε αντίθεση με τον αδελφό σου, εκεί δεν μπορείς να τον δικαιολογήσεις. Εκεί ξεσηκώνεται το εγώ. Ξεσηκώνεται η σάρκα, η καρδιά, το πνεύμα, το αλαζονικό. Και είναι δύσκολο. Εκεί όμως είναι ο θρίαμβος του χριστιανού. Εκεί αν ταπεινωθείς θα βρεις τη χάρη του Θεού ένδοξη στη ζωή σου. Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα που με δίδαξε ο Θεός μέσα από μια παλιά αδελφή. Με ακριβώς τα ίδια λόγια, όταν είχαμε πρωτοπιστέψει με την Άννα. Και ο Θεός τα έχει γράψει στην καρδιά μου. Τον άπιστο τον δικαιολογείς και τον συγχωρείς. Όταν όμως δύο αδελφοί έρθουν σε αντίθεση, εσύ εκεί ξεσηκώνεται το εγώ. Ξεσηκώνει την καρδιά, το πνεύμα, το αλαζονικό, η σάρκα, σαρκικός άνθρωπος. Είναι δύσκολο εκεί να ταπεινωθείς. Αλλά όποιος μπορέσει, αυτός θριάμβευσε. Θα κάνει αυτόν ο Θεός να θριαμβεύει. Θρίαμβος είναι. Θρίαμβος εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Σε λίγο ήρθε και ο Μεμφιβοστέ. Ο Μεμφιβοστέ ήταν ο δούλος, συγγνώμη, ο γιος του Σαούλ, τον οποίον είχε απατήσει ο δούλος του ο Σιβά, που επειδή δεν μπορούσε αυτός να έρθει μόνος του γιατί ήταν χολός, δεν τον βοήθησε, πήρε το και πήγε και συνάντησε μόνος του τον Δαβίδ για να του πει ότι ο Σιβά πιστεύει ότι θα κληρονομήσει λόγω του ότι είναι βασιλιά Σαούλ. Δεν μας εξηγεί ο Θεός ούτε τη λογική του Σιβά, αν δηλαδή το έκανε γιατί έτσι νόμιζε ή το έκανε με πονηριά και απάτη. Εκείνο όμως που βλέπουμε είναι ότι Μεμφιβοστέ από τη στιγμή που έφυγε ο Δαβίδ δεν ξαναξυρίστηκε, δεν πλήθηκε, ούτε τα ρούχα του έπλυνε, ούτε περιποιήθηκε τον εαυτό του μέχρι την ημέρα που επέστρεψε ο Δαβίδ.
Αυτό είναι έμπρακτη αλήθεια. Και ο Δαβίδ το κατάλαβε και του λέει άστα τώρα αυτά, επειδή είχα υποσχεθεί όλη την περιουσία του Σαούλ να την πάρει ο Σιβά, ενώ πρώτα είχα υποσχεθεί όλη την περιουσία του Σαούλ να την πάρεις εσύ, τώρα να τη μοιραστείτε. Και τελείωσε το θέμα. Μετά ήρθε ο Βαρζελαή, ένας γέροντας 80 ετών, πλούσιος. Ζούσε στη Μαχαναήμ, εκεί που βρήκε καταφύγιο ο Δαβίδ όταν ήταν σε καταδίωξη, και εκεί τον συντηρούσε αυτός, γιατί είχε τη δυνατότητα. Πιστός άνθρωπος, πιστός στο Θεό, αλλά και η πίστη του είχε έργα. Δεν του έδωσε μια ελεημοσύνη, αλλά συντήρησε αυτόν και όλους τους γύρω από αυτόν. Με έργα πίστεως, όχι με τσιγκουνιά, γιατί ο χριστιανός έχει αγάπη και η αγάπη δεν τσιγκουνεύεται. Δεν τσιγκουνεύεται η αγάπη όταν πρόκειται για το θέλημα του Θεού και για το έργο του Θεού. Και τώρα ήρθε η ώρα της ανταμοιβής. Ο Δαβίδ του λέει, έλα μαζί μου στα Ιεροσόλυμα και εκεί εγώ θα σε φροντίσω όπως με φρόντισες, εγώ θα σε φροντίσω βασιλικά όπως εσύ με φρόντισες με τα υπάρχοντά σου. Ο Βαρζελαή όμως ξέρει πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα. Λέει, είμαι γέροντας, τι να μου δώσει να φάω αφού δεν καταλαβαίνω να φάω, δεν καταλαβαίνω τις γεύσεις, τι να με περιποιηθείς, ούτε τις άδουσες ούτε τους άδοντες μπορώ να ακούσω. Εμένα το μόνο που μου μένει είναι να μείνω εδώ στο σπίτι μου και να ενταφιαστώ στους τάφους του πατέρα μου, των πατέρων μου. Αλλά έχω μία χάρη, να φροντίσεις το γιο μου, το χυμάς, χυμά μου. Είναι ωραία και αυτή η θέση του Βαρζελαή, θέση σοφίας. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι, θα το πω απλά, 80-90 χρονών, που λένε πώς να επενδύσω τα λεφτά μου για να βγάλω πολλά λεφτά. Και κάνουν όνειρα, λες και ζουν 200 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μέσα σε μία απάτη, ματαιότητα. Ο Αβραάμ είναι το παράδειγμα το καλό, ο οποίος λέει ζούσε σε σκηνές γιατί πρόσμενε τη Νέα Ιερουσαλήμ. Τι αποκάλυψη ήταν αυτή που είχε αυτός ο άνθρωπος? Την αχειροποίητο, λέει, χώρα και πόλη περίμενε και πέθανε σε σκηνές. Δεν έφτιαξε πολυτέλεια για τον εαυτό του, γιατί προσκαρτερούσε τα αιώνια, τα ουράνια και τα ασάλευτα. Και ο Βαρζελαή έχει την ίδια λογική. Τι μου λες τώρα? Ο γιος μου είναι πιο νέος. Αυτό να αναλάβεις. Εμένα άσε με. Και ο Δαβίδ τον αγκάλιασε, τον φίλησε, τον χαιρέτησε και πήρε το γιο του μαζί. Και δεν τον άφησε όσο καιρό ζούσε, αλλά και στη συνέχεια και με τον βασιλιά, μέσα στις υποσχέσεις θα δείτε που θα δώσει στο Σολομώντα, ωραίες υποσχέσεις, και μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις είναι και ο χυμάμ. Καλύτερα είναι, αδελφοί, να φροντίζουμε για τους αδελφούς μας παρά για τον εαυτό μας. Αυτό θέλει ο Θεός. Ενώ δεν είναι καθόλου ωραίο να αφήνουμε τους άλλους και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Η φροντίδα μας
που εκφράζεται με προσευχή, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση αγάπης είναι αυτή που ευαρεστεί το Θεό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η φροντίδα πρέπει να περιέχει και τη σοφία του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φόβος του Θεού. Γιατί αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζει με το φόβο του Θεού έχει σοφία, και αν μάλιστα η καρδιά του πλημμυρίσει και από αγάπη, τότε είναι ένας άνθρωπος αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, στα χέρια του Θεού και στο έργο του Θεού. Αμήν.